Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε την αυτοδιοικητική ατζέντα και την περιβαλλοντική και την ενεργειακή, όλα μαζί. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, την Περιφερειάρχη Περιβάλλοντος Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σαββίδη και ευχαριστώ για την πρόσκληση στη φιλόξενη εκπομπή σας. Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση σας και έχουμε πολλά να πούμε τώρα. Κύριε Ξυλούρη, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα μεγάλα έργα. Πάμε να ξεκινήσουμε από το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Στο βόρειο δικό άξονα νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο πια. Έχουν λήξει σχεδόν όλες οι διαδικασίες. Η τελευταία που εκκρεμεί είναι μια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας γύρω στις 15 του Μάη. Ναι, είναι πολύ σύντομο και εκτιμώ ότι το Συμβούλιο Επικρατείας θα δώσει μια λύση με την έννοια της βελτίωσης που ζητάνε οι ενάγοντες του δρόμου. Ό,τι και να βγάλει δηλαδή, νομίζω θα είναι προς το... Μιλάμε για την προσφυγή των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, σωστά αυτή. Και του, ο Δήμος από Κορώνο, οι πολίτες από τον Δήμο από Κορώνο. Ναι, υπάρχουν κάποιες προσφυγές, οι οποίες τείνουν στην βελτίωση του έργου. Και νομίζω ότι θα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση το αποτέλεσμα, το οποίο το περιμένουμε προφανώς. Είμαστε λοιπόν σε καλό σημείο. Με τις μελέτες όμως τώρα όλα πού βρισκόμαστε, κύριε Ξυλούρη? Κοιτάξτε. Υπάρχουν εκκρεμότητες. Βέβαια. Ένα τόσο μεγάλο έργο δεν μπορεί να έχει κατασκευαστικές μελέτες πλήρως ανεπτυγμένες στο 100%. Uh-huh. Προφανώς και στη φάση της κατασκευής θα υπάρξουν θέματα τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν. Και προφανώς υπάρχουν δεσμεύσεις που έχουν μπει από τις παρατηρήσεις της περιφέρειας, των δήμων, των φορέων, των επιμελητηρίων και όσων είχαν εμπλακεί, οι οποίες μελέτες θα πρέπει να δώσουν λύσεις στα συγκεκριμένα θέματα που δεν είχαν προβλεφθεί. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω, οι κόμβοι, αν θα είναι, με ποιο τρόπο θα μελετηθούν για να έχουν φανάρια, να μην έχουν φανάρια. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, με τα υλικά των εξκαφών, το πλεόνασμα. Αυτό που λέτε βέβαια με τους κόμβους, τώρα μπορεί στο... Όλο ο μέγεθος του έργου να ακούγεται κάπως λεπτομέρεια, αλλά πρακτικά έχει τεράστια σημασία. Έτσι. Δηλαδή, τον πολίτη, το γκέι, τεράστια σημασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στη λειτουργία του δρόμου, στην καθημερινή λειτουργία. Σας είπα ένα άλλο θέμα, είναι τα υλικά εξκαφών. Πού θα πάνε τα περισσεύματα, πώς θα γίνει φυτοτεχνικές μελέτες, όπου υπάρχουν πράγματα, αλλά είναι μελέτες που θα γίνονται στην πορεία και πρέπει να γίνονται. Οι λεγόμενες ΤΕΠΕΜ και, εν πάση περιπτώσει, μελέτες που θα πρέπει να βελτιώνουν το ίδιο το έργο. Η ουσία όμως είναι ότι υπάρχει μια χάραξη, υπάρχει ένας σχεδιασμός, υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν τα τούνελ, υπάρχουν οι γέφυρες, υπάρχουν η χάραξη που πώς θα πηγαίνει ο δρόμος, η σήμανσή του. Και έχουμε και πλαίσιο, κινούμαστε. Προσωρινό ανάδοχο πλέον υπάρχει για το μεγάλο τμήμα, που είναι το θετικό. Υπάρχει ανάδοχος. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πρέπει, για να γίνει το έργο σύντομα, θα πρέπει αυτό να μοιραστεί σε περισσότερα συνεργεία, να το πω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε τόσο γεωγραφικό μήκος να μπορεί να υλοποιηθεί ένα έργο με έναν εργολάβο. Λέτε ότι πιθανό να μπουν και άλλοι στο νομίζω παιχνίδι. Ναι, νομίζω ναι. Γιατί δεν μπορεί να περιμένουμε να τελειώνει ο δρόμος από το Ηράκλειο, ας πούμε, ή μέσα από το Ηράκλειο και να συνεχεί να περιμένουμε να... Θα γίνεται ταυτόχρονα τα τούνελ εδώ, θα γίνεται διάνοιξη πιο πέρα, θα γίνεται σε διάφορα σημεία και έχει να κάνει και με τη λειτουργία του δρόμου του τωρινού. Βέβαια. Δηλαδή μπορεί να δουλεύονται κομμάτια που να μην επηρεάζουν τη λειτουργία του δρόμου. Τούνελ, για παράδειγμα. Και παράλληλα να δουλεύεται ένα κομμάτι που να βελτιώνει τον υφιστάμενο δρόμο για να μπορεί να κυκλοφορεί. Τώρα που είπατε τούνελ, λοιπόν, θυμήθηκα το τούνελ στο συνδετήριο δικό άξονα προς το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, δηλαδή από τη Χερσόνησο, από το ΒΟΑΚ. Εκεί λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, ικανοποιείται το αίτημα το δικό σας περιφέρειας και των εμπλεκόμενων δήμων. Είναι έτσι? Έτσι είναι. Φαίνεται ότι έγινε κατανοητό και νομίζω ότι, κύριε Σαββίδη, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, όταν τα επιχειρήματα είναι στέρεα, λογικά, όχι υπερβολικά, αλλά επί της ουσίας, κανένας δεν μπορεί να το αρνηθεί. Δέχτηκαν λοιπόν, φαίνεται, και πιστεύω ότι θα έρθουν να το ανακοινώσουν κάποια στιγμή, γιατί τώρα γίνονται γεωτρήσεις για το τούνελ. Λοιπόν, αυτό ισχύει, αν είναι και σε δική σας γνώση, ότι γίνονται γεωτρήσεις. Ναι, γίνονται. Τούνελ. Γιατί και εμάς είχαν φτάσει αυτές οι πληροφορίες δημοσιογραφικά, το επιβεβαιώνεται για εσείς. Ναι, γίνονται. Το ξέρουμε ότι γίνονται. Προφανώς γίνονται για να μελετηθεί αν στέκει το τούνελ, για παράδειγμα. Ναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, πόσο πάχος πρέπει να έχει ή τη χάραξή του. Αλλά η ουσία είναι ότι
αυτό το επιχείρημα που προέβαλε η περιφέρεια και όχι μόνο, αλλά η ομπρέλα της περιφέρειας, φαίνεται ότι γίνεται δεκτό, γιατί είναι λογικό. Με αυτό το τούνελ, κύριε Ξυλούρη, για να το πούμε απλά στον κόσμο έτσι συνοπτικά, τι κερδίζουμε, γιατί είναι τόσο απαραίτητο το τούνελ? Θα σας πω. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι. Πάρα πολύ σημαντικοί. Ο ένας είναι περιβαλλοντικός. Να. Περιβαλλοντικός, δηλαδή καταστρέφει η χάραξη που είχε γίνει τώρα και 15 χρόνια, δεν είναι σημερινή. Καταστρέφει ουσιαστικά το ποταμό. Να. Όπως το ξέρουμε τώρα, γιατί ακολουθεί περίπου τη χάραξη του παλιού δρόμου. Αλλά ο παλιός δρόμος είναι 6-7 μέτρα, ο άλλος είναι 14 μέτρα. Να. Που σημαίνει ότι είναι τεράστια η χάραξη και η ζημιά, άρα καταστρέφει στην κυριολεξία το περιβάλλον. Το καταστρέφει, όχι, δεν κάνει ζημιά, το καταστρέφει, αλλά αλλάζει. Πρώτο μιλάμε για περιβαλλοντική καταστροφή. Δεύτερον, στη φάση της κατασκευής του έργου, που είναι περίπου 2-2,5 χρόνια, η πρόσβαση προς την περιοχή του αεροδρομίου, δηλαδή στα χωριά, θα γίνεται μέσω των ασκών, για να μπορεί να καταλάβει ο κόσμος που πάει, να πηγαίνει από τους ασκούς τελικά στο φράγμα και να κατεβαίνει Ηράκλειο. Αυτό είναι ένας τεράστιος κύκλος, 25 χιλιόμετρα. Ναι. Και το τρίτο, εάν κατασκευαστεί το τούνελ, ο δρόμος που ξέρουμε τώρα, που είναι γραφικός δρόμος, όμορφος, δεν μπορώ να πω, δύσκολος στην κυκλοφορία, αλλά ναι, θα μείνει. Δηλαδή θα έχουμε, να το πω, τριπλό όφελος. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα δύσκολα μπορούσε κανένα υπουργείο, κάποιος υπουργός, να το απορρίψει έτσι αμπρόχης πως είναι. Και το Υπουργείο τώρα, κύριε Ξυλούρη, προφανώς κόνταυτε στο θέμα του κόστου. Στα χρήματα. Γιατί κοστίζει το τούνελ, κατάλαβα. 80 εκατομμύρια ευρώ. Ο προπολογισμός του είναι γύρω στα 80. Δεν είναι και λίγα. Όχι, δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά όταν κάνουμε ένα έργο τέτοιο, που είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο συγκοινωνιακό, ή εν πάση περιπτώσει ένα από τα μεγαλύτερα, το δεύτερο ίσως μετά το ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, και για τόσο λίγα χρήματα σε αυτή την περίπτωση να είναι κουτσό, καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε αντάξει των ευθυνών που μας έχει δώσει ο κόσμος. Συνολικά, δεν μιλάω μόνο για την περιφέρεια, για όλους μας. Ένα έργο 80 εκατομμυρίων, κύριε Σαββίδη, δεν είναι μικρό έργο. Ένα έργο όμως που κάνει 500 εκατομμύρια ή 800 εκατομμύρια και επιβαρύνεται με ένα προϋπολογισμό ακόμα 80, είναι το 10%. Ναι, σωστό. Και όπως λέτε, να μην γίνονται και μισές δουλειές. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για έργα σε βάθος δεκαετιών. Έτσι, 50 χρόνια. Τα επόμενα 50 χρόνια θα συζητάνε και θα δουλεύει το αεροδρόμιο Καστελίου, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, Κρήτης όπως θα το ονομάσουν, θα εξυπηρετεί την Κρήτη ολόκληρη. Νομίζω ότι είναι λογικό να ακουστούν και οι φωνές που ζητάνε, όχι υπερβολές, ζητάνε την κοινή λογική. Την κοινή λογική. Θέλουμε ένα αεροδρόμιο σύγχρονο, μεγάλο, να δέχεται αυτό που λένε οι αεροπόροι, να δέχεται μεγάλα αεροπλάνα, υπερατλαντικά κλπ. Να έχει χώρους υποδομής, να προβλέψει τις ζημιές που κάνει στα νερά, με τα νερά γύρω-γύρω στην περιοχή, να τα αντιμετωπίσει και το οδικό δίκτυο να είναι σύγχρονο και ασφαλές. Αυτό, απλά πράγματα λέω. Δεν λέμε κάτι παραπάνω από τα συνηθισμένα που ένας κοινός νους. Ένας κοινός νους. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι για το αεροδρόμιο. Λέει το Υπουργείο, μάλλον αισιοδοξεί το Υπουργείο, ότι μέχρι το τέλος του 2024 μπορούμε να φτάσουμε στο 50%, κάπου εκεί. Έτσι, εσείς λέει. Το σημερίζεστε? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, και το 26 που λέει, θεωρώ ότι είναι μεν αισιόδοξο, αλλά να πάει 27. Δηλαδή είμαστε αρκετά κοντά, γιατί ο ρυθμός που τρέχει το έργο είναι καλός. Είναι καλός ο ρυθμός. Τώρα, εντάξει, Θεού θέλοντος και χρημάτων επιτρεπώντων, νομίζω ότι εκεί θα πάμε. Ωραία. Φτάνουμε, λες, σε ένα σημείο μέχρι το 30 να έχουμε ολοκληρωμένο το αεροδρόμιο και σε ένα μεγάλο βαθμό τον βόρειο οδικό άξονα ή κατασκευασμένο ή υποκατασκευή ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια κομμάτια του να είναι λειτουργικά. Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τα ενεργειακά. Πού βρισκόμαστε? Πολλά έργα εδώ στην Κρήτη. Σύμπλεγμα έργων. Ξέρετε γιατί φαίνονται έτσι τώρα μαζεμένα? Επειδή η περιφέρεια και η Δήμη, αλλά η περιφέρεια στην οποία συμμετέχω και εκπροσωπώ, μου έχει κάνει την τιμή ο Περιφερειάρχης να με έχει ορίσει πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η περιφέρεια συμμετέχει επί της ουσίας στα έργα μέσω των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα δηλαδή που ήρθανε οι μελέτες, γίνεται η παρέμβασή μας, δεν συζητήθηκε ή δεν ζητήθηκε η γνώμη στο σχεδιασμό. Να βοηθήσω τον κόσμο. Τα τελευταία 15 χρόνια, ίσως και περισσότερα λένε, αλλά τα τελευταία 15 χρόνια, έχουμε κουραστεί να ακούμε πρωθυπουργούς, θα γίνει ο ΒΟΑΚ. Ναι.
Και είχαν την καλή πρόθεση. Εγώ δεν θέλω να το. Δεν το λέω απαξιότικα, το αντίθετο. Έκανε ο καθένας το δικό του σχεδιασμό, το δικό του υπολογισμό, με ποια χάραξη, με ποια χρήματα, από πού θα βρει τα χρήματα. Δεν είναι, είναι ένα πλέγμα δύσκολο. Άλλαζαν κυβερνήσεις, άλλαζε ο Πρωθυπουργός, άλλαζε η κυβέρνηση, άλλαζε ο σχεδιασμός ενδεχομένως. Φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα, τελευταία 3-4 χρόνια, να έρθει η κυβέρνηση να πει αυτή είναι η χάραξη. Δεν γινόταν διαβούλευση στο επίπεδο που θα έπρεπε για το από πού θα πάει. Ναι. Αυτό γίνεται τώρα. Δηλαδή τώρα στη ΜΠΕ ακουστήκαν προτάσεις πάρα πολύ λογικές. Μπορεί να και καμιά φορά υπερβολικές, γιατί θα θέλαμε κάτι άλλο σε ορισμένα σημεία. Εντάξει. Καλά, ο καθένας μπορεί να έχει πολλά θέματα. Αλλά επί της ουσίας τώρα γίνεται η διαβούλευση για τη χάραξη. Δεν μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, αλλάξαν όμως. Και θα αλλάξουν κι άλλα στην πορεία. Γι' αυτό φαίνεται ότι υπάρχουν και πέσανε μαζεμένα όλα τα έργα. Μα, η αλήθεια είναι αυτή, γι' αυτό σας είπα για σήμερα. Μπορώ να πω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, στην οποία σας είπα έχω την τιμή να προεδρεύω, χειρίστηκε και συνεχίζει να χειρίζεται τα τελευταία αρκετά χρόνια και επί καλογερή την προηγούμενη θητεία όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης. Ευθύνη. Και πρέπει να ακούμε τους πολίτες και να ακούμε τους φορείς και νομίζω ότι κάτι γίνεται καλό. Πάμε λοιπόν. Και βεβαίως να πούμε ότι κάνετε και πολλές αυτοψίες, έτσι. Και ο κόσμος μπορεί Μέρες πηγαίνουμε, ερχόμαστε στα Χανιά. Κάναμε αυτοψία σε καινούργια έργα και συζητάμε και για τη γραμμή τη Δαμάστα Χανιά σε άλλη φάση διαβούλευσης. Πάμε και τα βλέπουμε. Έχουν έρθει τα αρκετά μεγάλα έργα ανανεώσιμων πηγών και πάμε ως Επιτροπή να δούμε πού είναι, τι έργα συνοδά χρειάζονται, τι ζημιά μπορεί να κάνει, ποια είναι τα ωφέλη ενδεχομένως στις τοπικές κοινωνίες, ποια είναι τα δίχτυα που χρειάζονται, όλο το πλέγμα. Είμαστε σε μια φάση για τα ενεργειακά, κύριε Σαββίδη, όπου γίνεται μια κοσμογονία στην Κρήτη. Στην Ελλάδα ολόκληρη γίνεται, γιατί πάμε μεταβαίνουμε σε μια περιοχή, σε μια καινούρια περιοχή ενεργειακή στην Κρήτη, όπου ο στόχος ποιος είναι, για να το ακούσει ο κόσμος. Τα δύο εργοστάσια που καίνε πετρέλαιο, ντίζελ, μαζούτ, ό,τι καίνε, οργανικά καύσιμα, στόχος είναι να κλείσουν. Πείτε το, κύριε Ξυλούρη, γιατί αυτό είναι που περιμένει να ακούσει ο κόσμος για να καταλάβει και την πρακτική σημασία. Με ό,τι βαρύτητα έχει η θέση μου και ο λόγος τον οποίο εκφέρω. Ο στόχος είναι τα εργοστάσια να κλείσουν. Λοιπόν, να σας πω κάτι, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, μείνετε μαζί μας, θα συνεχίσουμε 5 λεπτάκια στο επόμενο μέρος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κρήτη σήμερα. Συνεχίζουμε την κουβέντα που έχουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον Νίκο Ξυλούρη. Είπαμε για τα έργα. Μιλάμε τώρα και για τα ενεργειακά έργα. Η Κρήτη είναι σταυροδρόμι μεγάλων ενεργειακών project. Μιλάμε για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και μας λέγατε, κύριε Ξυλούρη, για να καταλάβει και ο κόσμος τι πρακτικά σημαίνουν όλα αυτά τα έργα, τα καλώδια, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις που ακούει ο κόσμος από εδώ και από εκεί. Ο στόχος είναι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή επάρκεια στην Κρήτη, χωρίς τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Να μην δουλεύουν τα εργοστάσια που σήμερα καίνε υδρογονάνθρακες, δηλαδή μαζούτι, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, όσοι όπου καίνε, στην Κρήτη δεν υπάρχει ακόμα, να σταματήσουν να δουλεύουν και να καλυφθούν οι ανάγκες της Κρήτης από ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό, όσο λένε οι ειδικοί, ο ΑΔΜΙΕ και όχι μόνο ο ΔΕΔΙΕ και οι εταιρείες, οι κρατικές εταιρείες που διαχειρίζονται την ενέργεια. Θέλει 3-4 πηγές, καλώδια δηλαδή, που να υπάρχει εξασφάλιση της ροής της ενέργειας. Θέλει παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Κρήτη. Ναι. Και θέλει και σε ψυχρή εφεδρεία τα δύο μεγάλα εργοστάσια που υπάρχουν ήδη στην Κρήτη. Αυτό που έχω να πω, κύριε Σαββίδη, όταν λέμε ψυχρή εφεδρεία, σημαίνει ότι δεν θα λειτουργούν. Δεν θα λειτουργούν. Και θα περιμένουν αν ποτέ χρειαστεί. Παραστεί ανάγκη. Αν παραστεί ανάγκη. Πρέπει να πω, ο στόχος λοιπόν είναι να σταματήσουν τα εργοστάσια που καίνουν υδρογονάνθρακες. Να πω όμως μια παράμετρο για φέτο. Το κράτος, επειδή πρέπει να προετοιμαστεί για τις ενεργειακές ανάγκες της Κρήτης, έχει ετοιμάσει να έρθουν γεννήτριες 150 ΜΒ, πολύ μεγάλο νούμερο. Και θα είναι σε εφεδρεία, αν χρειαστούν, στην Κρήτη. Για να πάμε σε πλακάτ. Όταν λέτε γεννήτριες, εννοείται τις μικρές. Όχι, μεγάλες είναι. Μεγάλες γεννήτριες. 150 ΜΒ. 147, αν την κάνω λάθος. Για να είμαστε εξασφαλισμένοι. Εξασφαλισμένοι ακριβώς. Αυτές είναι πετρέλαιο.
Αν ποτέ λοιπόν χρειαστεί και φτάσουμε το πικ και δεν μπορούν η παραγωγή ή το καλώδιο ή εν πάση περιπτώσει η εγχώρια παραγωγή να μας καλύψει, θα είναι έτοιμες. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο καλώδια, ένα που λειτουργεί από τα Χανιά. Ένα που είναι, έχει εγκατασταθεί και δεν έχει μπει ακόμα σε λειτουργία, γιατί τώρα μεταφέρονται οι μετασχηματιστές, όπως είδατε. Ναι, στη Δαμάστα. Ακριβώς. Πριν μια εβδομάδα το κανονίσαμε αυτό με το. Όταν λέμε το κανονίσαμε, εννοώ προσωπικά εγώ, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη που έχω αναλάβει την ευθύνη, με την εταιρεία που κάνει το έργο. Και το ρυθμίσαμε τον ΔΔΕ να βρουν έναν τρόπο να λυθεί. Τεχνικές μας υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Για να πάνε οι μετασχηματιστές. Σήμερα λοιπόν παραδίδεται σε 1,5 χρόνο, σε 2 χρόνια, θα παραδοθεί η δεύτερη γραμμή. Ετοιμάζεται τρίτη γραμμή που θα συνδέσει την Κρήτη, το Ισραήλ, Κύπρο-Ισραήλ. Για να έχουμε τη δυνατότητα να παίρνουμε και να δίνουμε. Αν ποτέ χρειαστούν, να παίρνουμε, βέβαια. Αν περισσεύει, να δίνουμε. Και αυτό είναι, για να συμπληρώσω, ένα έργο που πλέον το έχει πάρει ο ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ, βέβαια. Ο ΑΔΜΙΕ που είναι κρατική εταιρεία. Βέβαια. Το 50% είναι του κράτους. Και επίσης θα υπάρχει η παραγωγή που γίνεται ή θα γίνεται στην Κρήτη από ανανεώσιμες πηγές. Παρένθεση. Σήμερα παράγονται 310 περίπου μεγαβάτ. Η εγκατεστημένη ισχύ στην Κρήτη είναι 310 ΜΒ, 320 με τα μικρά φωτοβολταϊκά. Ναι. Χρειαζόμαστε 800. Άρα δεν θα εγκατασταθούν μόνο 800, γιατί αν δεν φυσά, δεν παράγονται. Ναι. Θα πάμε λοιπόν σε περισσότερο. Άρα θα πρέπει να σχεδιαστεί αυτό το μέγεθος. Και το τελευταίο που αφήνει το κράτος και σωστά το αφήνει, η ψυχρή εφεδρεία. Στόχος λοιπόν να σταματήσει να καίγεται πετρέλαιο. Να έχουμε ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές και να έχουμε πολύ ρεύμα και με ασφάλεια. Αυτό είναι το πλαίσιο. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε. Εκεί θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου να κατανοήσει ότι πρέπει να γίνουν κάποια έργα, να γίνουμε τον καλύτερο τρόπο, να γίνουμε τον καλύτερο τρόπο. Και είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, όχι εμείς. Εμείς μεταφέρουμε τις προτάσεις. Δεν είναι δικό μας έργο, δεν το κάνει η περιφέρεια. Η περιφέρεια βάζει την τεχνογνωσία, την ομπρέλα, την πολιτική κάλυψη, τη διάθεση, τη θέληση να στηρίξει την Κρήτη και παρεμβαίνει θετικά για να βελτιώσει τα έργα, να τα διορθώσει, να κάνει μεγαλύτερα έργα, καλύτερα έργα. Αυτό θέλουμε και από τον κόσμο. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε τα ενεργειακά, γιατί είναι στην επικαιρότητα. Μιλάμε, το είπατε κι εσείς, για τη γραμμή από την Ξυλοκαμάρα, από τα Χανιά μέχρι τη Δαμάστα, γραμμή μεταφοράς. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, ζητούν υπογειοποίηση κατά βάση, κύριε Ξυλούρη. Ζητούν υπογειοποίηση. Σήμερα είχα συνάντηση σήμερα με το Δήμαρχο Χανίων, το Δημοτικό του Συμβούλιο, τους εκπροσώπους που είχε ορίσει ο ίδιος. Και μπήκε το ζήτημα πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ναι. Η υπογειοποίηση είναι ένα ζήτημα που είναι στο τραπέζι. Ο Δήμαρχος έβαλε και ένα ζήτημα σήμερα με πόντιση καλωδίου, άλλη εναλλακτική, πόντιση καλωδίου από τη Δαμάστα να πάει στα Χανιά. Θα μπει στο τραπέζι γι' αυτό. Θα γίνει κουβέντα. Η μελέτη είναι υπέργεια γραμμή. Και με κάποια σημεία που έχουμε ήδη κουβεντιάσει να γίνουν υπόγεια, κοντά ας πούμε σε οικισμούς. Ναι. Δεν μπορεί να είναι υπέργεια. Είναι ένας διάλογος ζωηρός, θα έλεγα. Ζωντανός, σε εξέλιξη. Ζωντανός, ναι. Με στόχο να γίνει το έργο. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσω όμως. Και από πλευράς περιφέρειας. Ότι το έργο είναι αναγκαίο να γίνει. Είναι ένα κομμάτι, το τρίτο κομμάτι του έργου που συνδέει την Κρήτη με την Ηπειρωτική Ελλάδα με δύο καλώδια. Αν δεν γίνει αυτή η σύνδεση. Είναι κουτσό το έργο. Δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Το έργο λοιπόν πρέπει να γίνει. Είμαστε στη φάση του διαλόγου σήμερα για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Ναι, είστε σαφείς, κύριε Ξυλούρη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Βεβαίως θα μας ξανάρθετε και θέλω να μιλήσουμε ειδικά για κάτι, για τα πλωτά αιωλικά, γιατί και αυτά απασχολεί τον κόσμο στην Κρήτη. Σε επόμενη φορά θα μιλήσουμε έτσι λίγο στοχευμένα για τα πλωτά αιωλικά. Και υπάρχουν και εξελίξεις αυτό. Θα τα πούμε εδώ, θα μας ξανάρθετε. Σας δεσμεύω από τώρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.